Και από την άλλη, ένα αθηνοκεντρικό κράτος που έχει ξεχάσει τελείως την Κρήτη. Κράτος που επιτρέπει μόνο με μεθοδευμένες κινήσεις να καθίσταται αυτή πιο ευάλωτη στρατιωτικά και πολιτιστικά. Όπως παραδείγματος χάρη, μέχρι να την αποχαρακτηρίσει από παραμεθόριο περιοχή. Ενώ την ίδια στιγμή χαρακτηρίζει παραμεθόριες περιοχές της Κύρο και της Σαντορίνη. Με αποτέλεσμα η Κρήτη να αφήνεται στη τύχη της και ολόκληρες εκτάσεις της και περιοχές να αγοράζονται από ξένους. Με πιο χαρακτηριστική περίπτωση, χωριός του Κεσαρά Ηρακλείου, κοντά στα Μάταλα, που όλο το χωριό είναι αγορασμένο από Γερμανούς και η μοναδική πιάτικη του χωριού, Κρητική Αγριά, προϊούσης βέβαια και της γεωργικής της άνοιας, ρωτάτε αγωνία τον κάθε περαστάει από το χωριό. Και φύγαν το παίρνουμε οι Γερμανοί, ή ακόμα. Ας πορευτούμε λοιπόν στα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, στην αναφορά στον Γκρέκο, αναφέρει: δεν είσαι εσύ πρόβατο, είσαι άνθρωπος. Άνθρωπος πάει να πει ένα πράγμα που δεν είναι βολεμένο και φωνάζει. Φώναξε. Φωνάζουμε και εμείς οι Κρητικοί. Χρόνια τώρα για τον νότιο και βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Του ειδικά για το βόρειο, όλο μελέτες και μελέτες. Ξόδεμα χρημάτων και ξεκλείδισμα οικογενειών από τα συνεχόμενα τροχαία ατυχήματα σε όλο το μήκος. Και από την άλλη, τα σπίτια των σεισμοπλήκτων στα Καλοχώρη, που εδώ και δύο χρόνια περιμένουν ακόμα τις επιχορηγήσεις της κυβέρνησης. Ο μοναδικός λαβύρινθος της Μεσαράς, παρά τις προσπάθειες χρόνων, μένει ακόμα αναξιοποίητος με διάφορες ψευδείς και ανακριβείς προφάσεις. Όλα αυτά λοιπόν οφείλουμε εμείς σήμερα τα κρητικά σωματεία να αναδεικνύουμε τα προβλήματα του τόπου μας. Ένα από αυτά και ίσως το μεγαλύτερο είναι ότι δεν διδάσκεται σήμερα ιστορία στα παιδιά μας, η κρητική ιστορία, με αποτέλεσμα να την αγνοούν. Ο μινωικός πολιτισμός καλύπτει δυο σειρές στα σχολικά μας βιβλία. Εν αντιθέσει, παραδείγματος χάρη, με το σχολικό βιβλίο της ιστορίας της Ουκρανίας, που από όλο το βιβλίο της ιστορίας το μισό είναι αφιερωμένο στο μινωικό πολιτισμό, ονομάζοντας μάλιστα την Κρήτη ως το νησί των Θεών. Και αν μετά από όλα εκούτα αναφερθούμε στους εκπροσώπους της Κρήτης, στο κοινοβούλιο, στους βουλευτές μας δηλαδή, θα δούμε ότι για όλα αυτά ετούτα, έστω τα λίγα που εδώ αναφέρθηκαν, ούτε που έχουν ενδιαφερθεί ποτέ για όλα αυτά. Επιτρέψτε μου όμως να πω ακόμα ότι είναι μεγάλο και επιθαρχικό καθήκον για όλους εμάς να στελεχώνουμε τα κρητικά σωματεία, να προσπαθούμε να φέρουμε κοντά μας τη νέα γενιά και για να υπάρξει απρόσκοπη και για να διαδοχή στα σωματεία μας, αλλά και για να εμβαπτίζονται τα παιδιά μας στα ιερά νάματα της Κρήτης και της παράδοσης μας. Μη αποσκοπούντα όμως, σύν το χρόνο, σε προσωπικά ωφέλη και προπάντων σε πολιτικές φιλοδοξίες. Θα μπορούσα λοιπόν να μιλάμε για τελείωτες ώρες για αυτά τα θέματα. Συγχωρέστε με αν σας κράτησα λίγο παραπάνω. Είμαι ένα από τα παλαιότερα σωματεία της Αττικής και οφείλω να το λέω. Και άλλα πολλά απασχολούν σήμερα την Κρήτη μας. Όμως, για να μην καταχραστώ περισσότερο το χρόνο σας, δεχτείτε παρακαλώ να σας προσφέρω έμβλημα της Ένωσής μας, εις ένδειξη παντοτινής εκτίμησης. Ως ένδειξη παντοτινής εκτίμησης και ευχαριστίας και για την πολύχρονη και άνθρωπη συνεργασία.